Ειδικών αγωνιτών θέλει για ένα δίλεπτο το λόγο και θα κλείσουμε τη συνεδρίαση για την Τρίτη. Κύριε Γρηγοράκο, έχει το λόγο. Αν θέλει κάποιο στο τέλο, παρακαλώ. Ελάτε, κύριε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί. Δεν θα συνεχίσω στον τόνο τη κυρία Φωτίου. Μόνο που θα τη πω, επειδή μίλησε για τον υπουργό, ότι η γνώση δεν καθορίζεται από τις ορέξεις καμιάς κυβέρνησης και κανός αρμόδιου υπουργείου, ούτε υπουργού. Η γνώση κατακτιέται, είναι δύναμη. Η ίδια η παιδεία έχει μέσα της αυτό το φιλοσοφικό, να φτιάχνει καλούς ανθρώπους, χαρακτήρες, πολιτισμούς. Ο υπουργός είναι άνθρωπος του πολιτισμού. Πιστεύω ότι ανέβασε σήμερα τους τόνους πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε σε αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί τα περισσότερα προβλήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αντιμετωπίζουμε ως πολίτες αυτής της χώρας, θα είχαν πολύ πιο εύκολη λύση αν δίναμε την ανάλογη αξία στην παιδεία και δεν την υποβαθμίζαμε τόσο, κυρία Φωτίου, ταυτίζοντάς τη με μια παιδεία χωρίς εκπαίδευση επειδή μας βολεύει. Για μας λοιπόν η στόχη μιας κυβέρνησης με νοπή λαϊκή εντολή πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να μην επαναφέρει στο προσκήνιο τις παρακμιακές πρακτικές και τις δοληψίες του παρελθόντος. Είμαι πατέρας όπως και εσείς, πολλά χρόνια πανεπιστημιακός δάσκαλος, ποτέ δεν το πούλησα. Ποτέ. Να ψαχτούμε. Και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, η μεγάλη μου κόρη είναι στην Αγγλία. 2 χρόνια. Όπως πολλά παιδιά των Ελλήνων πολιτών. Εγώ ήθελα, κύριε Υπουργέ, από εσάς να μου πείτε, γιατί εγώ προσπάθησα, δεν τα κατάφερα, έβαλα πλάτη. Τι θα κάνουν όλα αυτά τα παιδιά και γιατί εμείς λοιπόν, εφόσον είμαστε μια τέτοια χώρα με καλά παιδιά, με καλά μυαλά, όλο το πανεπιστημιακό μας υποκείμενο, όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούμε και ξαναπροσπαθούμε, δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι που έχουν κάνει άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτά πρέπει να συζητάμε τώρα. Ναι, να συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, και έχετε δίκιο. Εγώ κάνω την αυτοκριτική μου στις απολύσεις των εκπαιδευτικών, στις απολύσεις των δημοτικών αστυνομικών, στις απολύσεις αυτών των πραγματικά αθώων ανθρώπων που ήταν οι σχολικοί φύλακες. Δεν κέρδισε τίποτα η Ελλάδα. Και εμείς που είμαστε εκεί για να εφαρμόσουμε αυτούς τους επέσχυτους νόμους, χάσαμε. Τι κέρδισε? Όντας το Υπουργείο Εσωτερικών να βλέπω κάθε μέρα από κάτω να περνάνε και κάθε μέρα και κάθε μέρα και κάθε μέρα και να μην μπορώ να τους πω ότι έχετε δίκιο. Γιατί έπρεπε να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα λάθος. Εμείς όμως έχουμε τη δύναμη και λέμε, κάναμε λάθος. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς. Λοιπόν, δεν σας συνάδει αυτό που κάνατε, εκκρυπτό. Έχετε κανένα λόγο, φέρετε ένα νομοσχέδιο, το οποίο έχει τα θετικά του. Όπως και τα άλλα νομοσχέδια της κυρίας Διαμαντοπούλου, το νομοσχέδιο που πέρασε με 274 βουλευτές. Είχε πολλά θετικά, αλλά άρχισε το ξύλωμα. Δεν τα είχε όλα καλά, αλλά είχε θετικά. Δεν μπορούν να κάνουν 275 βουλευτές λάθος. 274 βουλευτές το ψήφισαν. Είπατε? Όχι, δεν τα ψήφισαν 275 βουλευτές στα μνημόνια. Δεν τα ψήφισαν 275 βουλευτές στα μνημόνια. Πάντως 275 βουλευτές ψήφισαν της Διαμαντοπούλου το νομοσχέδιο. Είχε πολλούς νεωτερισμούς, είχε πολλά καλά, είχε και τα λάθη του. Αλλά μην επιμένουμε τώρα και στο άσυλο. Το άσυλο. Ποιο άσυλο τώρα? Οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, ένας πολίτης του κόσμου που είναι τα παιδιά μας, μπορεί να αρθρογραφεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε οποιαδήποτε εφημερίδα, σε οτιδήποτε, υπάρχουν χιλιάδες έντυπα. Είναι ανάγκη να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν για τους καθηγητάδες του 1850 που υπήρχε μια συγκεκριμένη ελίτ που τους έπρεπε να λένε τη γνώμη τους. Αυτό τώρα δεν είναι αναχρονιστικό? Καθόμαστε και στηρίζουμε και μιλάμε για το άσυλο. Πτώση της παραγωγικής βάσης από το 10 στο 9,5. Το είχε φέρει, αν θυμάμαι καλά, και Γκουτσίκου. Κατάργηση τράπεζας θεμάτων. Είχε θετικά. Εγώ δεν είπα. Δεν ήθελε περισσότερο συζήτηση αυτό το θέμα?
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Έχει τα θετικά του στοιχεία αυτό. Δεν έχει μόνο αρνητικά. Ο τρόπος εγώ που επιλέγω τη διευθυντή στο σχολείο. Από τη μια άκρη στην άλλη. Εκεί πήγαμε τώρα. Να το συζητήσουμε περισσότερο. Πλειοψηφία είσαστε. Δεν σας έβιαζε τίποτα. Θα το περνάγατε. Να το συζητήσουμε περισσότερο. Να έχει κάποια χαρακτηριστικά αξιοκρατίας μέσα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πληρώνει την έλλειψη αξιοκρατίας. Την έλλειψη ιστονομίας. Τα πληρώνει όλα αυτά. Γι' αυτό φτάσαμε μέχρι εδώ. Και εμείς είχαμε τη συνεισφορά μας αυτό. Δεν θα να μιλήσω για αυτά που είπε ο προηγούμενος υπουργός. Νομίζω ότι έχω φάει και τον χρόνο μου. Θα πω δύο πράγματα μόνο. Ότι η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές. Και πρέπει να βιαζόμαστε σε άλλα θέματα και όχι σε αυτά. Μας έφαγε τώρα το θέμα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Αν ο ξηρός είναι στη φυλακή ή όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα για τους διευθυντές. Είπατε δεν άλλαξε, είπε ο πρωθυπουργός το πρωί, δεν άλλαξε τους διευθυντές των νοσοκομείων. Γιατί μπορεί να τους αλλάξει. Εγώ θέλω να τους αλλάξετε. Θέλω να φέρετε κριτήρια αξιοκρατίας να δούμε ποιοι είναι οι διευθυντές των νοσοκομείων. Ο κύριος Κουρούπλης έχει στείλει να παραιτηθούν. Θα πάμε στο ίδιο μοντέλο. Εγώ σας λέω, δεν πρέπει να πάμε στο ίδιο μοντέλο. Δεν μπορείτε να τους αλλάξετε όμως. Όχι, λέτε ότι δεν τους αλλάξαμε. Δεν μπορείτε να τους αλλάξετε. Το ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να αλλάξει όμως έναν ανίκανο διοικητή νοσοκομείο είναι πρόβλημα. Το έχω ζήσει εγώ. Εκεί να το συζητήσουμε. Να πάμε στη θετική πλευρά. Κάναμε διάφορα πειραματισμούς. Είπαμε θα πάρουμε στελέχη κομματικά. Τα είχαμε κάνει τότε. Είμαι και παλιό στο κουρμπέτι, ξέρετε. Πήραμε τους διοικητές των νοσοκομείων, είχα κάνει και διοικητής νοσοκομείου, ναι. Δεν είχα κάνει την αξιοκρατία, με τα κομματικά μου τότε είχα κάνει διοικητής νοσοκομείου, το ξέρω αυτό. Μετά πήγαμε λοιπόν και βάλαμε κάποια κριτήρια, τους κάναμε. Δεν μας βγήκε ούτε αυτό. Έλατε λοιπόν να συζητήσουμε κάποια πράγματα προς το καλό. Όταν δεν πάνε καλά οι διοικητές των νοσοκομείων, ο υπουργός δεν μπορεί να τους αλλάξει. Άλλο πάλι το δω. Τελειώνω κύριε Υπουργέ. Τελειώνω. Να τα δούμε λοιπόν. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Γιατί αυτό που βλέπει κανείς κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η σπασμένη βιτρίνα της χώρας. Τώρα στις 8 η ώρα θα δούμε πάλι τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία να λένε και να λένε για την κατάσταση στην Ελλάδα. Και όλα αυτά γιατί εσείς πρέπει να πετύχετε. Και εμείς θέλουμε να πετύχετε. Διότι αν αποτύχετε εσείς η χώρα θα αποτύχει. Σας το λέμε, κατάλαβετε το. Υπάρχουν άνθρωποι με καλές προθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σε βοηθήσουν. Αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Διότι δεν πρέπει να είστε ανεύθυνοι στη λαϊκή εντολή. Η λαϊκή εντολή ήταν σαφής. Μέσα στο ευρώ, με αλλαγή προγράμματος. Αυτό λέει. Και εμείς θέλουμε μέσα στο ευρώ, με αλλαγή προγράμματος. Και θα είμαστε κοντά σας. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται ειλικρινά για τη χώρα, θα πρέπει οι ίδιοι να στηρίζουν αξιοκρατικά τους θεσμούς με διαφάνεια και να μάχονται γι' αυτό. Όχι να μάχονται για τη διακήρυξη των εγγεγραφημένων. Ευχαριστώ πολύ.